Εδώ στο στούντιο ο κύριος Νεκτάριος Κανακαράκης, ο οποίος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Ηράκλειο για σένα και την Μαρία Καναβάκη. Καλώς ήρθατε, κύριε Κανακαράκη. Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ζητάτε την ψήφο μας, γιατί? Από το 2014 σχεδόν κατεβαίνω στις εκλογές. Είμαι ένας άνθρωπος που, παρόλο που δεν κατάφερα να εκλεγώ, είπα και την επόμενη μέρα να είμαι κοντά στο Δήμο, κοντά στην πόλη που αγαπώ. Μπήκα στα διοικητικά συμβούλια τριών εταιριών, στη ΔΕΠΤΑΗ τότε, στη ΔΕΙΑΗ καθώς και στη ΔΚΕΗ. Επέδειξα μεγάλο, αν θέλετε, αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο στην ανάπτυξη αυτών των εταιριών, χωρίς κανένα όφελος. Ήταν μια εθελοντική προσφορά και βέβαια μέσα σε όλη αυτή την συνέχεια της συμμετοχής παρέμεινα πιστός και σε άλλους εθελοντικές θέσεις, όπως πρόεδρος του Συλλόγου Νόικιο και Δημόνων του 9ου Γυμνασίου, συνέχεια του 10ου Λυκείου καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά μου, γραμματέας στο Φιλανθρωπικό Συλλόγο του Αγίου Ραφαήλ. Είμαι εκπαιδευτής πιστοποιημένος από τον ΟΠΕΠ και είμαι σύμβουλος σε επιχειρήσεις. Και βέβαια είμαι κοντά και στην Εκκλησία, στον Άγιο Στελιανό, καθώς ανήκω στην Εκκλησία. Και βέβαια όλα αυτά αποδεικνύουν, αν θέλετε, και ένα χρόνο που πρέπει να αφαιρώνει ένας άνθρωπος που θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά και όχι σε μια αναζήτηση, μια θέση ή κάποιων χρημάτων, αλλά να το κάνει πραγματικά γιατί το αισθάνεται, γιατί το νιώθει και γιατί θέλει να το δώσει, γιατί προπάντων πρέπει να κάνει αυτό που αγαπάει. Νομίζω το έχω αποδείξει και πριν το 2014 σε άλλους οργανισμούς, παρέμεινα πιστός αυτός και έτσι συνεχίζω και το κάνω. Και τώρα ένα, αν θέλετε, και λίγο παραπάνω τώρα, καθώς πιστεύω ότι η οικονομία και η κοινωνία το ζητάει περισσότερο και ειδικά η κοινωνία της πόλης του Ηρακλείου, καθώς θεωρώ ότι ειδικά τώρα επιτάσσεται πάρα πολύ να αφοσιωθούμε, καθώς η πόλη χρειάζεται μια άλλη προοπτική, και βέβαια μέσα σε αυτές τις κλιματικές αλλαγές που ζούμε πρέπει να οργανώσουμε αυτό που λέγεται ανθεκτικότητα, και θεωρώ ότι το πρόγραμμα της κυρίας Καναβάκης και ο σχεδιασμός που επέλεξα θεωρώ έχει το καλύτερο δυνατό πρόγραμμα σε αυτή την κατεύθυνση και θεωρώ ότι και μέσα από την εκπαίδευση που θα γίνει και στους υπαλλήλους αλλά και στην ιστορική αναδιοργάνωση πιστεύω θα φέρει το Δήμο μας στην καλύτερη δυνατή θέση, σε θέση που ο καιρός το επιτάσσει να γίνει άμεσα. Βάζετε δύο μεγάλα θέματα από την αρχή. Πρώτον, εμένα μου στέλνετε το μήνυμα, εάν το μεταφράζω σωστά, ότι η ψήφος μας πρέπει να είναι προϊόν ωρίμου σκέψης, κρίσης, να βλέπω, να συγκρίνω και να προχωράω μπροστά και όχι απλά γιατί πρέπει να ψηφίσω, γιατί μου το είπαν, γιατί μπορεί να είναι μία υποχρέωση. Και επίσης μου βάζετε εκείνο το άλλο μεγάλο θέμα που λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ όπως το είπατε ότι η πόλη θέλει αλλαγές, πρέπει να είναι ανθεκτική στα όποια προβλήματα μπορεί να έχει, ό,τι παρουσιάζεται στο κομμάτι της πρόληψης. Η πρόληψη δεν είναι μόνο πολιτική προστασία, είναι πραγματικά ένα πολυεπίπεδο κομμάτι και βέβαια οργάνωση. Πρόσφατα βρέθηκα σε ένα εστιατόριο. Ήρθε ο υπάλληλος να με εξυπηρετήσει και μάλιστα ήταν στην ηλικία των 19-20 χρονών. Όπως καταλαβαίνετε, και οι υποψήφοι αυτή τη στιγμή αναζητούν την ψήφο των πολιτών και των δημοτών, ειδικά αυτή την περίοδο. Το ανάφερα τότε στην κάρτα μου, κυρία Δουλγεράκη, και μου λέει: αν σε ψηφίσω, τι θα μου κάνεις? Του λέω: αυτό που μπορώ να κάνω για σένα δεν μπορώ να κάνω κάτι για σένα, το δω. Αλλά αυτό που μπορώ να σου εγγυηθώ είναι ότι θα αφοσιωθώ στην πόλη αυτή που ζεις, στην καθημερινότητά σου, θα βελτιώσω πράγματα που απασχολούν το δημότη, είτε είναι αυτό στο αστικό κέντρο είτε είναι στην περιφέρεια. Άρα αν το κάνεις μόνο για να πάρεις κάτι από μένα, τότε δεν είμαι ο κατάλληλος υποψήφιος. Και το λέω πάρα πολύ ομά και πάρα πολύ απλά. Θεωρώ ότι πλέον οι πολίτες, οι δημότες θα πρέπει να έχουν πολλά κριτήρια για να επιλέξουν κάποιον υποψήφιο και όχι κάποιον υποψήφιο ο οποίος του κάνει μία χάρη, αλλά αν έχει τη γνώση, αν έχει την εμπειρία και αν από τη διαδρομή του
και το βιογραφικό του, μέσα εισαγωγικά, εμφανίζεται η θελοντική του δράση και όχι απλά πάει να κατακτήσει μια θέση ή να κατακτήσει μια καρέκλα. Κυρία Δουλεράκη, εγώ το απέδειξα αυτό από πολύ νωρίς και από τον Ερυθρό Σταυρό που έχω ενταχθεί και από φιλανθρωπικές οργανώσεις. Δεν αναζήτησα κάτι παραπάνω παρά μόνο αυτό, να κάνω αυτό που αγαπάω προς την πόλη. Και βέβαια πρέπει να έχεις πάθος, να έχεις ήθος και να έχεις αυτό που λέγεται κριτικό φιλότιμο, έτσι ώστε να προσαρμόζεσαι και να μπορείς να αφοσιωθείς σε αυτές τις αξίες. Όσο για το δεύτερο, για την ανθεκτικότητα που είπατε. Οργάνωση και ανθεκτικότητα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν έχετε την καλοσύνη, δώστε μας τον ορισμό και στα δύο, έτσι όπως εσείς τα εννοείτε. Θεωρώ ότι, και είναι και μια από τις ειδικότητές μου ως εκπαιδευτής και ως σύμβουλος, θεωρώ ότι σε όλους τους οργανισμούς, είτε αυτοί είναι δημόσιοι οργανισμοί είτε αυτοί είναι ιδιωτικοί οργανισμοί, εάν δεν έχουν ένα σωστό εσωτερικό σύστημα διαχείρισης, αν δεν έχουν διαδικασίες, αν δεν έχει γίνει τιμματοποίηση στο εσωτερικό του οργανισμού της εταιρείας σύμφωνα με τα πρότυπα που πρέπει, τότε δεν νομίζω να υπάρχει εξέλιξη και ανάπτυξη. Και βέβαια όταν δεν υπάρχουν αυτά, δεν μπορεί να προχωρήσει αυτές οι συνιστώσεις, δεν μπορεί να προχωρήσει ένας οργανισμός. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι πρέπει να ενισχυθεί η εκπαίδευση εντός του Δήμου όπως είχε ξεκινήσει, και πρέπει επίσης να γίνει μια ιεράρχηση των τμήματων καλύτερη και μια εσωτερική αδιοργάνωση, η οποία θα επιφέρει, αν θέλετε, και μεγάλες αλλαγές, και μέσα από αυτές τις αλλαγές μπορεί να προκύψουν και νέες θέσεις, οι οποίες στον εσωτερικό οργανισμό μπορούν να ζητηθούν μετά από την κεντρική πολιτεία και θέσεις για να καλυφθούν στο Δήμο Ηρακλείου σε διάφορες υπηρεσίες, είτε στην τεχνική υπηρεσία, είτε στο ΤΑΠ που εκεί ταλαιπωρούνται κάπως οι δημότες. Θεωρώ ότι αυτό είναι η άμεση προτεραιότητα που πρέπει να γίνει. Και εφόσον φτιάξεις το εσωτερικό και οργανώσεις το εσωτερικό σου, τότε μπορείς να σε εξωστρεφείς και να βγεις προς τα έξω και να δεις διάφορα πράγματα, όπως αυτό που αναφέρατε και ανάφερα, την ανθεκτικότητα. Δηλαδή, ειδικά από την πλευρά στο Γιώφυρο, που σύμφωνα και με μελέτες του Υπουργείου, αν θα γίνει κάποια πλημμύρα, εκεί θα υπάρχει το πρόβλημα στο Δήμο μας. Να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, να ενισχυθεί το δυτικό μέτωπο της πόλης, και βέβαια να χρηματοδοτηθούν και διάφορα έργα που θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί, όπως το είπατε και εσείς, η πρόληψη μόνο δεν φτάνει. Δυστυχώς, τα επόμενα χρόνια, και στο λέω και ως πρόεδρος του Σωματείου Logistics, αυτό που θα μας ανησυχήσει πάρα πολύ είναι η κλιματική αλλαγή. Κάποια στιγμή θα πούμε και το νερό νεράκι, και ήδη θα πρέπει ο Δήμος να έχει λόγο σε αυτά τα θέματα, και όχι μόνο να απασχολούν την κεντρική πολιτεία. Και βέβαια παρατηρούμε, κυρία Δουλγεράκη, και ευχαριστώ που μου δίνει το λόγο, εν μέσω τώρα των δημοτικών αλλαγών, το θεωρώ, και συγγνώμη που θα πω τη λέξη, δεν είμαι και γνήσιος πολιτικός, απαράδεκτο πώς βγάζει η κυβέρνηση τώρα νομοσχέδιο το οποίο καταργεί δημόσιους οργανισμούς, καταργεί σχολικές επιτροπές, φέρνει ένα νομοσχέδιο την ώρα που οι δήμαρχοι τώρα, οι υποψήφοι δήμαρχοι, οι υποψήφοι δημοτικοί συμβούλοι, βρίσκονται στον αγώνα της διεκδίκησης τους στην επόμενη δημοτική αρχή. Μπορεί να σημαίνει αυτό πάρα πολύ απλά ότι ο τρόπος που σας κοιτάζει, που σας υπολογίζει, που βλέπει τις δημοτικές αρχές, που βλέπει την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, δεν είναι τίποτα περισσότερο από το να είναι ενδεχόμενα το εκτελεστικό όργανο, είναι το μακρύ χέρι. Σωστά το λέτε, και όσο περισσότερες... Δεν είναι σημερινό, είναι διαχρονικό βέβαια αυτό, έτσι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει αυτό. Βεβαίως πρέπει να αλλάξει, και όπως θα δείτε ότι οι παροχές προς τους Δήμους πλέον έχουν μειωθεί και έχουν και αυξηθεί, αν θέλετε, κυρία Δουλγεράκη, και το παρατηρούμε και πολύ τελευταία σε αυτό, και οι αρμοδιότητες. Δηλαδή η κεντρική πολιτεία, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, να το καταλάβει ο κρατής, σπρώχνει αρμοδιότητες προς τους Δήμους χωρίς να δίνει τις ανάλογες παροχές. Με αποτέλεσμα βέβαια και οι Δήμοι κάποια στιγμή να μην αντέξουν και να τους είναι αφόρητο, και κάποια στιγμή να έρθει η κατάσταση να μην είναι τόσο ελεγχόμενη στο μέλλον. Άρα λοιπόν εγώ ζητάω να με εμπιστευτεί ο Δημότης, ο πολίτης, ζητάω να εμπιστευτεί την παράταξη την οποία επέλεξα.
Επέλεξα την κυρία Καραμβάκη γιατί έχει μια αυτοδιοικητική εμπειρία, είναι δυναμική, έχει γνώση, έχει εμπειρία, υπάρχουν πολύ καλά στελέχη και το 80% είναι νέοι άνθρωποι από όλο το φάσμα των ειδικοτήτων και των επαγγελμάτων. Θεωρώ ότι είναι μια αυτοδιοικητικός που έχει δείξει το ήθος της και θεωρώ ότι είναι η μόνη προοπτική για το Ηράκλειο, γιατί καταλαβαίνετε κυρία Δουλγεράκη και η θέση του Δημάρχου είναι μια κορυφαία θέση ευθύνης και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ο Δημότης και δεν μπορεί ο κάθε πολίτης γενικότερα να επιλέξει, ειδικά σε αυτή τη χρονική στιγμή που ζούμε και κοινωνικά και οικονομικά, άνθρωποι που δεν γνωρίζουν να εισέλθουν σε αυτές τις θέσεις. Πάντως, κύριε Καναγκαράκη, βάσει των όσων λέτε και βλέπετε ότι σας ακούμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, η πρόκληση της επόμενης πενταετίας δεν είναι μόνο η ανάπτυξη, δεν είναι μόνο να διορθώσεις κακώς κείμενα, είναι πραγματικά να αποδείξεις για άλλη μία φορά ως τοπική αυτοδιοίκηση ή να διεκδικήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πραγματικά να έχεις λόγους στον τόπο σου από το κεντρικό κράτος. Μου δώσατε μια, και σας ευχαριστώ για την ερώτηση, μου δώσατε μια πάρα πολύ ωραία αφορμή, γιατί ξέχασα να το αναφέρω. Θεωρώ ότι ο επόμενος ή η επόμενη δήμαρχος που θα βγει θα πρέπει να έχει το ήθος, και να το πω αν θέλετε, και συγχωρέστε με για τη λέξη, τη μαγιά, να μπορεί να διεκδικεί πράγματα για το Δήμο και για το τόπο του στην κεντρική πολιτεία. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε τα ενετικά τείχη. Υπήρχαν θέσεις στάθμευσης, έχουμε έντονο κυκλοφοριακό και δεν μπορούμε μέσα να αξιοποιήσουμε την περιουσία. Μια περιουσία που ήταν στην αρμοδιότητα, αν θέλετε, τη ΔΕΠΤΑΗ και μετά μεταβιβάστηκε λόγω της χώνευσης στη ΔΕΠΑΝΑΛ. Και δεν μπορούμε. Κυρία Δουλγεράκη, με τέτοια προβλήματα που έχουμε μέσα στην πόλη, γιατί εντάξει και ο προδημικός σχεδιασμός της πόλης μας δεν είναι και ο καλύτερος, και ενώ υπάρχουν λύσεις, τελικά έρχονται υπηρεσίες και δεν μπαίνουμε σε αυτό το απλό. Άρα θεωρώ, ή αργότερα αύριο μεθαύριο που θα μεταβιβαστεί το αεροδρόμιο, δεν πρέπει ο Δήμος να έχει λόγο και θέση σε αυτό. Και δεν είναι να πούμε εντάξει, κάνουμε τη δουλειά μας, πώς είναι μια θέση και τελειώσαμε. Θεωρώ ότι ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο που θα επιλεχθεί θα πρέπει να έχει αυτή την κατεύθυνση. Όχι απλά κάνουμε τη δουλειά μας γιατί λέει ότι αφού αυτό ορίζουν αρμοδιότητες, αλλά πρέπει να έχει το ήθος και το σθένος να συγκρούεται με αυτές τις καταστάσεις στην κεντρική πολιτεία και να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό στην πόλη. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ, να ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια, κύριε Καναγκαράκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και εύχομαι καλή συνέχεια, κύριε Δουλγεράκη.